προσφορών εντός του 2025 αναμένεται να ενεργοποιήσει την νομοθεσία καθορισμού ειδικών μέτρων για μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων από τις οδικές μεταφορές. Ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων με συμβατικά καύσιμα στο κέντρο των πόλεων. Δεν έχουν κλειδώσει ακόμη τα μέτρα, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών, απαντώντας στις επικρίσεις. Προς την ενεργοποίηση του νόμου που προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων με συμβατικά καύσιμα, δηλαδή βενζίνη και πετρέλαιο, σε περιοχές στο κέντρο των πόλεων, εργάζεται το Υπουργείο Μεταφορών. Πρόκειται για υποχρέωση της χώρας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας εντός του 2025 πρέπει να εφαρμοστούν 2 από τα 11 ειδικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Οι μεταφορές ευθύνονται για περίπου 49% των ρήπων που εκπέμπονται σε αυτήν τη χώρα. Σωστά για αυτό το νομοσχέδιο, διότι πρέπει σε μια χώρα που πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο σαν πρόστιμα για τους ρήπους, πρέπει να ξεκινήσουμε να κινούμαστε προς την κατεύθυνση μείωσης των ρήπων. Πρόκειται για νομοθεσία που ψηφίστηκε από την Βουλή ήδη από το 2023, ωστόσο τώρα έχει προκαλέσει αντιδράσεις ως προς την εφαρμογή της, ενώ νομικοί κύκλοι εγείρουν και ζήτημα συνταγματικότητας. Είναι εξαιρετικά ανησυχητική η είδηση ότι κατατέθηκαν κανονισμοί στη Βουλή από το Υπουργείο Μεταφορών για καθορισμό περιοχών στα κέντρα των πόλεων, σε οποία ο Υπουργός θα μπορεί να απαγορεύσει την κυκλοφορία εκτός σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Υπενθυμίζει ότι η θεμελιώδη αρχή ότι αντίκειται στο Σύνταγμα περιορισμοί στην ελευθερία διακίνησης, στην απουσία επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας μεταφοράς, εφόσον οδηγούν το μέσο πολίτη σε οικονομική αδυναμία να ανταποκριθεί, διακρίνοντας μεταξύ των πλουσίων και των υπολείπων, καταστρατηγώνοντας έτσι την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Παρά τις επικρίσεις, ο Υπουργός διευκρινίζει ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα συγκεκριμένο, τουλάχιστον προς ώρας. Η αρμόδια τοπική αρχή μαζί με την Επιτροπή, την Τεχνική Επιτροπή, μπορεί να συνεισηγηθεί να αποφασίσουν ότι η τάδε λωρίδα εντός του τάδε δρόμου, σε αυτή δεν επιτρέπεται να διακινούνται οχήματα καθορισμένων κατηγοριών. Ένα άλλο μέτρο που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους να απαγορεύσουμε τη στάθμιση οχημάτων καθορισμένων κατηγοριών. Η Τεχνική Επιτροπή και οι Δήμοι συσκέπτονται σε μια προσπάθεια να καταρτήσουν μια σειρά από μέτρα.